καημένο τον Σάμσα. Σκέφτηκε και έριξε μία κουταλιά ελαιόλαδο στο πυρέξ. Δεν ήταν τόσο η μεταμόρφωσή του που της είχε σπαράξει την καρδιά, όσο η σκόνη στις πλάτες του και στο φαγητό του. Η αδερφή του, η Γκρέτε, είχε πάψει από καιρό να τον φροντίζει. Κάτι ξεροκόμματα του πετούσε και καμία αγάπη. Ένας κάνθαρος που έπαψε να τρώει θα ήταν στα αλήθεια ένας κάνθαρος για λύπηση. Έβαλε στον πολτοποιητή την ντομάτα και μια πρέζα κουρκουμά. «Κάτι δυναμωτικό για ένα πλάσμα δύναμο», σκέφτηκε. Μία μελιτζάνα, δύο κολοκύθια, τέσσερα μανιτάρια και ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο τα έριξε στο τηγάνι. Είχε αποφύγει το σκόρδο και τα δαφνόφυλλα. Δεν ήθελε να τρομάξει τον καλεσμένο της. Από το τραπέζι της απέκλεισε τα φρέσκα λαχανικά και τα φρούτα, ειδικά τα μήλα. «Ο Σάμσα αγαπάει τη μουσική», σκέφτηκε. Είχε βάλει να παίζει η μεταμόρφωση του Φίλιπ Γκλάς, διασκευή για βιολί σαν της Γκρέτε. Τώρα ήθελε κάτι πιο λυκνιστικό. Όλα έπρεπε να είναι τέλεια απόψε. Έφτανε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του για να βρει την ευκαιρία να τον προσκαλέσει στο δικό της διήγημα. «Κύριε Σάμσα μου, δεν έχετε κουραστεί να πεθαίνετε κάθε φορά που κάποιος αναγνώστης φτάνει στη σελίδα 132» θα του έλεγε. Τρία φλιτζάνια ανθότυρο, δύο αυγά, λίγο βασιλικό και άλλα δύο είδη τυριών σε ένα μπολ τα πάτησε καλά με ένα πιρούνι. Βούτυξε το δάχτυλο στη σάλτσα και ύστερα στο στόμα. Έπεσε και λίγο στο ρούχο της, μα δεν την ένιωξε. Θα του αρέσει», σκέφτηκε. Τοποθέτησε στο πυρέξ όλα τα υλικά στις τρώσεις. Έβαλε το πυρέξ στο φούρνο. Έστρωσε το καλό της τραπεζομάντιλο και ασκινδύνευε από το καφετί υγρό ενός κολεόπτερου. Άξιζε τον κόπο. «Είσαι το ιδανικό ήρωας για το διήγημά μου. Τα έχω σκεφτεί όλα. Θα βάλω τίτλο «Δείπνο για δύο με ένα κολεόπτερο», θα του έλεγε. Άρχισε να ετοιμάζει το επιδόρπιο. Είχε βουτήξει τα χέρια της στην άχνη ζάχαρη όταν άκουσε ένα τσίριγμα στην εξώπορτα. «Ήρθε νωρίτερα», σκέφτηκε. Δεν είχε προλάβει να ετοιμαστεί η ίδια, να τεινάξει την άχνη από τα μαλλιά της, να καθαρίσει τις κυλίδες αυγού από το αριστερό της χέρι, να φορέσει το φουστάνι της, το καθαρό. Οι λουκουμάδες έστεκαν ροδοκοκκινισμένοι στην πιατέλα, τακτοποίησε όπως και άνοιξε την πόρτα. Ο Γκρέγκορι Σάμσα, αυτοπροσώπος, στεκόταν μπροστά της με γουρλωμένα μάτια, το σώμα του στεγνό σαν ξερό φύλλο. Τα ποδαράκια του ανάδευαν σαν ξετρελαμένα. Από το στόμα του έτρεχαν σάλια που έφταναν ως το πάτωμα. Έγερνε το κεφάλι μια δεξιά, μια αριστερά. Την κοιτούσε λέμαργα. «Κύριε Σάμσα μου, καλώς...» πρόλαβε να πει.